αυτά και γι' αυτό πρέπει να πας εκεί να φυτεύσεις στο Πανεπιστήμιο της Ομονίας. Ναι, 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 ναι. Στο οποίο περνάνε όλοι οι καθηγητές της Ελλάδος. Της τρέλας. Δεν είναι τρέλα. Η τρέλα πρέπει να ορίσει ότι είναι φυσιολογικό. Εγώ τόσα χρόνια δεν έχω καταλάβει τι είναι φυσιολογικό. Έτσι, λοιπόν. Εκεί λοιπόν διδάσκουμε μεγάλοι σοφοί, οι οποίοι είναι άξιοι συνεχιστές των μεγάλων αρχαίων Ελλήνων, αλλά και Κινέζων και Αιγυπτίων και Μεσοποτάμιων σοφών. Ναι, καταλαβαίνεις. Ναι, ναι. Και όλα αυτά είναι το corpus, όπως λέμε το corpus, το ίδιο ναι. πράγμα είναι, εντάξει, ναι, 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 ναι. Ναι, τη σοφία στη σημερινή. Ναι, μόνο ο Φραγκεδάκης ξέρει. Μπράβο. Αυτά τα ξέρει ο Φραγκεδάκης. Ναι. Γι' αυτό πρέπει να φυτέψεις εκεί να πας μπροστά. Γιατί σε βλέπω έχεις μείνει πίσω. Ναι. Έχεις κάποιες καλές παρέες όπως Λυσίμαρχο, ναι. Βάσκο, ναι, ναι. Ηλιοστάλακτη κτλ. Ναι. Αλλά θέλεις ακόμα, θέλεις προσπάθεια. Έλα, έλα. Βγάλτε, βγάλτε. Υπάρχει το Mothership. Το Mothership είναι πίσω από τον Πλούτονα. Το έχω κρύψει πίσω από το πλούτο για να μην φαίνεται. Φαίνεται μια κεραία μονά που αυτή η κεραία στέλνει τα σήματα προς τη γη για να επικοινωνήσουμε με τις ψυχές που φεύγουν και έρχονται. Διότι ό,τι έρχεται φεύγει και ό,τι φεύγει έρχεται από εκεί που φεύγει. Κατάλαβες. Δηλαδή, το μέλλον είναι το παρελθόν που μπαίνει από την άλλη πόρτα. Κατάλαβες. Ναι. Και τώρα τι κάνουμε τώρα. Εμείς είμαστε Έλληνες. Δηλαδή, ερχόμαστε από το Σύριο. Ερχόμαστε από το Β' Λαγού, Β' Λαγού, όχι το Α, Β' Λαγού. Ερχόμαστε επίσης από το Α και Ταύρου. Μιλάτε ένα λεπτό. Από το Α και Ταύρου, ακούς. Ναι. Ναι, είμαστε Ελλάνοι. Είμαστε από το Ε, καταλαβες. Ε, πώς είναι Ε, Ι, Ι. Έχεις μόνο το Ε. Το Ι το πετάς γιατί εντάξει, Ι είναι, ξέρεις, το Ι. Λοιπόν, γι' αυτό και οι Ιαπωνές είναι Έλληνες. Είναι το Ιώτα. Είναι από το Ε Ιώτα. Πήγε εκεί και φτιάξαν το Ιώτα. Καταλαβαίνετε. Ναι. Ναι. Και ερχόμαστε από εκεί και πάμε προς τα εκεί. Με ταχύτητες κβαντικές, κβαντικές ταχύτητες. Ταχύτητες φωτός. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ και έχουμε συναντηθεί με τις ψυχές οι οποίες περνάνε, διαχέονται μέσα στους γαλαξίες και τους πλανήτες. Οι ταχύτητες αυτές είναι σε σκέπμα. Και το Β' Λαγού. Β' Λαγού. Στο Α λαγού είχε κουνέλια και φύγαμε και πήγαμε στο Β' λαγού που είχε λαγούς. Okay. Γιατί τα κουνέλια... Το Β' λαγού. Το Β' λαγού ήμασταν αρχικά στο Α κουνέλι. Στο Α κουνέλι όμως το κουνέλι τα έκανε μακρόστενα τα σκατά και γλιστράγαμε πάνω και γινόταν σκατοκατάσταση, έτσι κατάλαβες. Ναι. Οπότε γι' αυτό πήγαμε στο Β' λαγού. Το λαγουδάτο είναι έχει πιο ωραία ουρά, είναι πιο μακρύ, πιο χοντρό, πιο δυνατό. Και είναι άλλη κατάσταση. Βρωμάει και περισσότερο. Ναι. Και τρώει. Τα κουνέλια τα έχω δει, τα καλλιεργούσε ο φίλος μου ο Σοφιανόπουλος, ο Σωτήρης. Ενώ κουνέλια δεν είχε. Όχι, είχε και κουνέλια, αλλά είχε και λαγό. Αυτά είναι ποντίκια όλα. Ναι. Άρα είναι η βατραχομοιομαχία. Δηλαδή είναι το ομοίωνας, το ποντίκι δηλαδή. Ναι. Με το μάους, και αυτό είναι ποντίκι. Και το κουνέλο ινδικό χειρίδιο με χαμστεράτο, με όλο μαζί αυτό. Και αυτό, κοίτα, αυτά τα πράγματα τα ξέρει καλά ο Φραγιαδάκης, ο οποίος είναι οικολόγος, ναι. ογκολόγος και είναι και φίλος του Λυσίμαχου, ναι. του Ρόζου. Ναι. Και, ναι, όχι, όχι, δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω. Και, ναι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε συνέχεια από το άλλο βίντεο για το Β' Λαγού, αυτό το οποίο καταγόμαστε, το Α και Ταύρου, το Σύριος Α και Σύριος Β' και το Mothership βέβαια που περιμένει πίσω από τον πλούτο. Εμείς είμαστε η Ε, ναι. η Ε Ιώτα όπως είχαμε πει και πριν. Ερχόμαστε από παντού, είμαστε πολλοί. Εμείς έχουμε φτιάξει τον κορονοϊό. Εμείς έχουμε διαδώσει τον κορονοϊό. Ναι. Ο κορονοϊός έχει ένα και μόνο στόχο. Να σκοτώσει όσους δεν είναι Έλληνες και ειδικά όσους είναι εχθροί των Ελλήνων. Okay. Οι εχθροί των Ελλήνων θα πεθάνουν από τον κορονοϊό. Οι δε Ιουδαιοχριστιανοί ναι. και όσοι είναι αντίθετοι με την πατρόα μας θρησκεία η οποία έχει έρθει από άλλους πλανήτες, από το φύλλο σύμπαν, ναι. αυτοί θα πεθάνουν όλοι από τον κορονοϊό. Εννοείται ότι κανένας οπαδός της πατρόας θρησκείας και κανένας γνήσιος Έλληνας δεν πρέπει να φοβάται τον κορονοϊό. Γιατί ο κορονοϊός έχει βιολογικό αποτύπωμα τέτοιο, είναι βιολογικά κατασκευασμένος, biologically engineered virus από εμάς ναι. για να σκοτώσει μόνο τους εχθρούς του ελληνισμού. Ωραία. Και ο πλανήτης. Ο πλανήτης από τον οποίο προέρχεται ναι. είναι από το Β' Λαγού. Okay. Όπως έχει πει ο μεγάλος Πάλμος και ο μεγάλος Γκιόλβας. Έτσι τα έχουν πει αυτά, ναι, τα έχουν ναι. θέσει. Υπάρχει και βίντεο, μπορείτε να το δείτε. Ναι.
Λοιπόν, αυτά τα πράγματα έρχονται για να τελειώνουμε με τους εχθρούς του ελληνισμού. Και μάλιστα, ο ιός αυτός με τις μεταλλάξεις του μπορεί να καταλάβει και ποιοι Έλληνες είναι ανθέλληνες, ακόμα και αυτούς τους σκοτώνει. Α, ωραία. Κατάλαβες. Ομάδα ε υπάρχει ώστε. Υπάρχει και ομάδα ε. Η ομάδα ε βεβαίως. Υπάρχει και η ε, η ιώτα και η ήτα, η α και ο μέγα και ο ιν και ο ον. Και τι άλλο, και ο νι, και ο νι, υπάρχει και ο νι. Η ομάδα νι είναι οι υπότες που λένε νι, τους έχουν περιγράψει οι Monty Python. Στην ταινία, ξέρω ποιο. Αυτή είναι δική μας, είναι Έλληνες. Α, Έλληνες. Ναι, βεβαίως. Και οι Ίνκας είναι Έλληνες. Οι Ίνκας είναι Έλληνες, βεβαίως. Τα φτερά ήταν... Οι Αστέκοι. Οι Αστέκοι, ναι, εννοείται, όλοι, όλοι. Οι Μάγιας, όλοι αυτοί. Τα φτερά που φοράγανε οι Ινδιάνοι στη Βόρεια Αμερική είναι ελληνικά, γιατί είναι το ψαροκόκαλο, το οποίο είναι στους ηχθείς, ξέρεις το. Το ηχθείς που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί, έτσι. Ναι. Ιησούς Χριστός, Θεού Υιός, Σωτήρ, το ξέρεις το. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό μοιάζει με ψαροκόκαλο, το φτερό, έτσι, στον Ινδιάν. Αυτό το φοράγαμε Ινδιάν, γιατί είναι και αυτή δική μας. Διότι, ενώ είναι χριστιανοί, είναι ελληνοχριστιανισμός αυτό, δεν είναι άλλα πράγματα. Δηλαδή, είναι η επιβίωση του χριστιανισμού, η οποία επιβιώνει ο χριστιανισμός σαν παραλλαγή της αρχαιοελληνικότητας. Οι Ισπανοί είναι εις τον Πάνα. Ναι, 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 είναι εις τον Πάνα, σωστό. Άλλα 40 εκατομμύρια Έλληνες έχουν. Εννοείται. Αφομοιωμένοι, ναι, βέβαια. Εννοείται. Κοίτα, γύρω από τη Μεσόγειο 80 εκατομμύρια ήμασταν με στατιστικές κτλ. Αυτό είναι σωστό. Ενδία, Ινδία, Ενδία. Ενδία, ναι. Μετά ο Διόνυσος είναι η νήσος του Διός, έτσι. Ναι. Διόνυσος, έτσι. Η Αίγυπτος είναι Αιγαίων Ήπτιο, δηλαδή είναι, κάνει Ήπτιο. Πώς κάνεις ανάποδο στη θάλασσα που κάνεις το Ήπτιο. Ναι, άλλο 80 εκατομμύρια. Δηλαδή, ναι, δηλαδή τι έγινε, όταν ήσουν στο Αιγαίο και έκανες Ήπτιο, δηλαδή πήγαινες ανάποδα, ναι, πήγαινες στην Αίγυπτο. Κατάλαβες. Okay. Γι' αυτό και τώρα θέλουμε να βρούμε την ΑΟΣ. Βέβαια υπάρχουν κάποιοι εκεί, αν θέλεις, αδελφοί μουσουλμάνοι και τέτοιοι. Κάτι στέλνει. Ναι, ναι, που δεν θέλουν, ναι, αλλά εμείς θα τα βρούμε. Ας πούμε, θα τα χάσουμε όλα, ενώ θα τα πάρουμε όλα. Και γι' αυτό. Ο Φράγκη είναι ο μέγαστρος, είναι, yeah, μέγαστρος. Είναι ο πρόεδρος του ομίλου των Ελλήνων Οικολόγων Φυσιολάτρων. Είναι ο όμιλος οικολογικών ενώσεων. Έχει όλους τους αξιόλογους και μέγας καθηγητές. Και η οργάνωσή του λέγεται το Πανεπιστήμιο της Ομονίας. Ναι. Έτσι. Μάλιστα. Έλληνες οικολόγοι φυσιολάτρες. Για να γίνεις μέλος πρέπει να βλέπεις εξωγήινους και φαντάσματα. Ναι, βεβαίως. Όχι, όχι. Αυτό είναι ψέμα. Αυτό το λένε οι εχθροί μας. Πρέπει να είσαι εξωγήινος και φάντασμα. Α, ναι. Για να βγαίνεις από το σώμα σου. Ναι, ναι, να κάνεις αστρικά ταξίδια. Εγώ κάνω συνέχεια. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν είμαι εδώ. Σας μιλάει το αστρικό μου σώμα. Μάλιστα. Το πραγματικό μου σώμα είναι στο Mothership, είπαμε, πίσω από τον Πλούτονα. Στο Β' Λαγού. Ναι, από το Β' Λαγού ήρθαμε, αλλά το έχουμε κρύψει πίσω από τον Πλούτονα, ναι, γιατί θα φέρουμε το θάνατο με τον κορονοϊό. Άρα. Βέβαια δεν μπορεί να πεθάνει κανένας, γιατί οι άνθρωποι είναι αθάνατοι, οι ψυχές είναι αθάνατοι, οπότε δεν πεθαίνει κανένας. Η αηζωία. Η αηζωία είναι, ζεις πάντοτε, δεν πεθαίνεις ποτέ. Όλοι αυτοί που την πρεσβεύαν έχουν πεθάνει, αλλά μεταβήκανε σε άλλες καταστάσεις, οι οποίες είναι αθάνατες, διότι αυτοί ούτε γεννηθήκαν ούτε πεθάναν. Είναι η ύπαρξή τους, συνεχίζεται. Διότι δεν μπορούν να πεθάνουν, γιατί η ψυχή δεν πεθαίνει. Το σώμα είναι φαντασία. Η φυλή είναι χυλή. Ναι, ναι, η φυλή είναι χυλή. Δηλαδή, εδώ τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε Λεωνιδίου και Κολονού. Yeah. Εντάξει, έχει λίγο περπάτημα, μπορείς να πας στην οδό φυλή. Ναι, 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 οι Γερμανοί Έλληνες. Οι Γερμανοί είναι Έλληνες, η Γερμανία είναι Deutschland, είναι η Διοία, είναι η χώρα του Διοία. Ναι, 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 εννοείται. Και βέβαια οι πρώτοι που είναι Έλληνες και φιλετικά αδερφοί μας κτλ. Είναι οι Εβραίοι, μάλλον οι Ιουδαίοι, να το πούμε σωστά. Βούλιας που. Ναι, αυτή η παλιά διαθήκη έχει στοιχεία από την αρχαία ελληνική θρησκεία. Τα ήθη και έθιμά τους είναι καθαρά ελληνικά. Και γενικά είναι οι πρώτοι φίλοι μας και οι καλύτεροι συνεχιστές του πολιτισμού μας και βέβαια βιολογικά είναι αδερφοί μας. Κάποιος με ρώτησε ποιος είναι ο σκοπός των Ελλήνων οικολόγων. Ελλήνων οικολόγων είναι οι ίδιοι με τους Έλληνες ογκολόγους. Έλληνες οικολόγοι με Έλληνες ογκολόγοι είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, όπως λέει ο μεγάλος θεός Δυσίμαχος, Ρόδος, έτσι. Ναι. Υπάρχουν άλλα βίντεο που μπορεί να το ψάξει. Ναι, ναι. Ζυγολό, Έλληνες, ναι. Ναι, ζυγολό, μπράβο, σωστό. Οι Έλληνες ογκολόγοι με τους Έλληνες οικολόγους, δηλαδή, πρώτα γίνεσαι ογκολόγος, αποκτάς έναν όγκο
και μετά πας στους οικολόγους για να θεραπεύσεις τον όγκο. Ωραία. Βέβαια, από την πολλή οικολογία και το vegan κτλ. Μετά σου έρχονται νέοι όγκοι και ξαναγίνεσαι ογκολόγος και μετά ξανά πας στον οικολόγο. Είναι ένα, δούνε και ένα ραβί, είναι ένα τέτοιο. Α, ξεχάσαμε να πούμε για την οδό φυλής. Η οδό φυλής που υπάρχει εδώ κοντά. Ναι, ναι, ναι. Η οδό φυλής οδηγεί απευθείας στην Χιλή. Διότι και η Χιλή είναι ελληνική και βέβαια. Για μπορείς... άμα την πάρεις τη φυλής. Άμα πάρεις τη φυλής, βρίσκεσαι στη Χιλή. Έτσι. Και εκεί είχε πάει και ο Πάλμο και τα λοιπά. Υπάρχει η περίφημη διήγηση του Πάλμου που λέει για το πλοίο το μεγάλο, τον Ελλήνο το Κότερο που ήταν πολεμικό πλοίο εκεί στα, πώς τα λένε, στα Φόκλαντς και τα λοιπά. Έτσι. Έτσι. Με τον Γκόλβα εκεί που έκανε τα πειράματα με τον Μπέβατρον. Έτσι. Δεν έγινε ποτέ μάχη στα Φόκλαντς, ναι. Ναι, ναι, ήταν τον Μπέβατρον εκεί. Βέβαια το υπερόπλο των Ελλήνων λέγεται Μαλάκιο. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Μαλάκιο. Το οποίο είναι υπερόπλο, δεν το έχει κανένα. Είναι σαν το μαλάκιο, καταλαβαίνετε, και χτυπάει τους πάντες, τους διαλύει πριν το καταλάβουν. Κατάλαβα. Ναι, πριν το καταλάβουν. Η ομάδα Ε νίκησε και το Περού. Ναι, βέβαια. Κατά η ομάδα Ε είναι φίλη του Περού, αλλά έκανε ένα σκηνοθετημένο δίθεν πόλεμο για να νομίσουν ότι είναι εχθροί, ενώ είναι φίλοι. Ναι, είναι συνωμοσία αυτό. Είναι για να τους μπερδέψουν. Μάλιστα. Ινδοί Έλληνες. Ναι, οι μισοί είναι Έλληνες Ινδοί. Οι Ινδοί είναι όλοι Έλληνες. Όλοι. Άλλα ένα δι Έλληνες, ναι. Και οι Κινέζοι είναι Έλληνες. Οι Κινέζοι Ιουνάν είναι Ιωνία. Άλλο ένα δι. Δύο δις από εκεί, βάλε άλλα δύο-δυόμιση δις από εκεί. Και οι Ρώσοι είναι Έλληνες, γιατί είναι το ξανθό γένος και είναι στις γραφές. Απλά είναι Έλληνες που έχουν βάψει τα μαλλιά τους ξανθά. Εντάξει, μερικοί τα βάφουν και κόκκινα, εντάξει. Αλλά γιατί είναι Ρούς, ξέρεις, κόκκινο, Ρούς, έτσι. Αλλά και αυτοί είναι Έλληνες, δηλαδή οι περισσότεροι τα βάφουν ξανθιά. Εντάξει, υπάρχουν και οι Ρούς, οι αρχαία φίλοι τους που τα βάφαν κόκκινα, διότι αυτοί γίνανε και κομμουνιστές, γι' αυτό τα βάφαν κόκκινα. Αυτοί ξέραν ότι θα γίνουν κομμουνιστές από το μεσαίωνα. Ναι. Και γι' αυτό είχαν κόκκινα μαλλιά, γιατί ετοιμαζόταν να γίνουν κομμουνιστές. Οι άλλοι δεν το είχαν καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, για να είσαι οικολόγος, τι χρειάζεται. Να είσαι οικολόγος, είπα. Μας. Να έχεις όγκους. Πρέπει να είσαι μια τρέλα και να είσαι οικολόγος. Όχι, δεν είναι. Οι οικολόγοι είναι οι μόνοι σωστοί άνθρωποι. Σκέφτονται σωστά και όλοι οι άλλοι είναι τρελοί. Ο πρόεδρος τους, ο αρχηγός τους. Είναι ο μόνος λογικός που ξέρω. Δεν ξέρω. Ο Φραγκράκης είναι λογικός. Ναι, είναι μέγας τρελός. Δεν λέει τρέλες. Όχι, ποτέ. Στις εκδρομές. Εκδρομές δεν έχω πάει ποτέ γιατί εγώ ταξιδεύω με το αστρικό τα μου ταξίδι. Δεν χρειάζομαι τέτοια φορεία. Πάντως τους κάνει να χαίρονται ο Φραγκράκης. Ναι, είναι όλοι ευχαριστημένοι. Τους τραγουδάει, τους λέει τρέλες. Ναι, βασικά πρέπει να είναι ο άνθρωπος να είναι ευχαριστημένο. Τώρα το πώς είναι ευχαριστημένο δεν έχει σημασία. Ναι. Σημασία είναι να προσεγγίσεις την ευτυχία. Ναι. Είναι και βασική αρχή του ειδονισμού. Ναι. Μου λέει ότι τους λέει πράγματα που τους αρέσουν. Ναι, ναι. Καλοπιάνει τους τρελούς. Δεν ξέρω κανένα τρελό εκεί. Λοιπόν, ένας άλλος τρελός, ο Βούζας. Ο Βούζας είναι φίλος μου, είναι καλό παιδί. Τα αρέσει να τον δέρνουν οι γυναίκες, τα αρέσει να αγαπάει τις γυναίκες που τον δέρνουν. Εντάξει, ο καθένας όπως την βρίσκεται. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλό παιδί και σημειωτέων. Κάνει ομιλίες για γιόγκα και ρέικι στους Έλληνες οικολόγους φυσικολάτρες του κ. Φραγκεδάκη. Είναι η καλύτερη μέθοδος ρέικι και γιόγκας που έχω δει εκτός, εντάξει, ίσως εντάξει, είναι και λίγο δεύτερη την βλέπω αυτή βέβαια τη μέθοδο, αλλά είναι κοντά. Είναι του, πώς το λέγανε, του Μίτς που ήταν στο MIT καθηγητής, απόφυτος MIT, ο... Θόδωρος Ευσταθίου. Α, ναι. Ευσταθίου, ναι. Αυτός βλέπει εξωγήινους φαντάσματα. Ναι, ναι. Αυτός βλέπει με την Κουνταλίνη. Ναι, Κουνταλίνη ναι. Κάνει τη σπήρα και ανεβαίνει από το ιερό Νομστούν, που είναι ιερό, ανεβαίνει απάνω. Είναι κάτι σαν το κατόλ. Πώς καίει το κατόλ με το κουνούπι, ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, οι οικολόγοι είναι αθάνατοι όλοι. Ναι, είμαστε όλοι αθάνατοι. Σας είπα, δεν πεθαίνει κανένας, ούτε γεννήθηκε κανένας, ούτε θα πεθάνει κανείς. Βέβαια είναι όλοι νεκροί. Είμαστε flatliners, after death experience, καταλαβαίνετε έτσι, ένα τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Αλλά είμαστε ζωντανοί νεκροί, δηλαδή είμαστε ζόμπι. Ωραία, πού θα πιστεύεις στον πλανήτη σου. Στον πλανήτη μου ταξιδεύω καθημερινά με τα αστρικά μου ταξίδια. Α, δηλαδή, κάθε μέρα πας και έρχεσαι. Ναι, ναι, είμαι διαδικός, δηλαδή είμαι κβαντικά, κάνω κβαντικά ταξίδια μέσα σε δευτερόλεπτα, ναι. Τα οποία δεν μετρώνται με το χρόνο το δικό μας. Βγαίνω και έρχομαι κατευθείαν, δηλαδή αυτή τη στιγμή μπορεί να είμαι και εδώ και εκεί. Είμαι σε παράλληλα σύμπαντα, καταλαβαίνετε. Δηλαδή είναι ένα από αυτά που χρειάζεσαι και τα κριτήρια για να είσαι οικολόγος, να βγαίνεις από το σώμα σου. Ναι, 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 βεβαίως. Βεβαίως. Και αν δεν το έχεις αυτό, σε μαθαίνουμε εκεί, υπάρχουν καθηγητές, σε μαθαίνουν, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, βλέπεις απλά το σώμα λίγο εξάρτηση. Βγαίνεις από το σώμα σου. Ναι, θέλει λίγο εξάσκηση. Ναι. Βγαίνεις από το σώμα σου, μπαίνεις, βγαίνεις, είναι το μπες, βγες. Έχουμε και πολλές πόρτες εκεί. Άλλος μπαίνει, άλλος βγαίνει. Είναι, ξέρεις. Πολλοί λένε δεν υπάρχει ομάδα Ε. Η ομάδα Ε, πολλοί λένε δεν υπάρχει, είναι μια μούφα.
Ναι, βέβαια. Ναι. Αυτό το λένε όσοι είναι στην ομάδα Δανή, στην ομάδα ΕΙ, στην Α και την Ω, το νυν και το ον, και την αρχή και το τέλος. Είναι σε άλλες ομάδες και γι' αυτό το λένε αυτό. Αλλά και αυτές οι ομάδες δικές μας είναι. Α, και αυτές. Ναι. Ο αρχηγός ήταν ο Πάλμος. Ναι, ο αρχηγός ήταν ο Πάλμος. Μέγας. Και αυτός οικολόγος. Ναι, ναι, υπάρχει και το βίντεο για τον Πάλμο, υπάρχει στο ίντερνετ. Δεν θυμάμαι τον τίτλο, μπορείτε να το αναζητήσετε, έχει τα περισσότερα views. Ναι. Λοιπόν, αυτά τώρα γιατί πρέπει να φύγω.